Η εκπομπή «Στον τόπο που γεννήθηκα» της τηλεόρασης 4Ε της Θεσσαλονίκης στα πανέμορφα Βάτικα για γυρίσματα τέλη Μαΐου. Για το θέμα μίλησε στην εκπομπή μας ο δημοσιογράφος και υπεύθυνος των γυρισμάτων και της εκπομπής «Στον τόπο που γεννήθηκα» Θανάσης Κλιματσίδας. Λοιπόν, πάμε Βόρεια Ελλάδα τώρα, τηλεόραση 4Ε, ο Θανάσης ο Κλιματσίδας, ο δημοσιογράφος, ο καλός μας φίλος είναι στη γραμμή μας, κύριε Κλιματσίδα. Φίλε Θανάση, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα από Θεσσαλονίκη, από τη βροχερή Θεσσαλονίκη. Τι κάνετε, βρέχει πάνω εκεί, βρέχει, ε. Βρέχει, από το πρωί εδώ έχουμε κακοκαιρία, έχει πέσει θερμοκρασία. Κρύο, Βόρεια Ελλάδα άλλο. Έτσι, ακριβώς. Εδώ έχουμε συννεφιά, με νοτιά, ζέστη θα έλεγα. Δεν έχουμε κρύο. Είναι νότια, είμαστε νότια. Λοιπόν, αγαπητέ Θανάση, φίλε καλέ, τα γυρίσματα λοιπόν στον τόπο που γεννήθηκα, τελικά βλέπουμε ότι θα είναι στα πανέμορφα Βάτικα τους επόμενους μήνες. Έτσι, να τα πούμε αυτά λίγο. Ναι. Στα τέλη Μαΐου λοιπόν ερχόμαστε και θα φύγουμε αρχές Ιουνίου, αρκετές ημέρες γυρισμάτων και εκεί, μετά τα Κύσυρα και τα γυρίσματα που πραγματοποιήσαμε με επιτυχία, θέλουμε να πιστεύουμε. Μεγάλη επιτυχία. Μεγάλη. Συνδιοργανώσει, γιατί σας ήταν βοηθός και μας είχατε βοηθήσει πάρα πολύ. Θα σας βοηθήσουμε και στη Λαγκωνία πάλι. Θα περιμένουμε. Βεβαίως. Ερχόμαστε λοιπόν στα Βάτικα, στη Δημοτική Ενότητα Βιών στη Μονεμβασιά και πραγματικά ανυπομονούμε για να κάνουμε γυρίσματα και εκεί. Ναι, είναι πανέμορφα μέρη, πλούσιο το υλικό από αυτές τις περιοχές. Ελπίζω ότι θα γίνει ένα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ και θα αναδείξει τον πολιτισμό, τα έθιμα και όλα αυτά που η εκπομπή σας, η πολύ καλή εκπομπή σας, θα αναδεικνύει πάντοτε. Ευχαριστούμε πολύ. Όντως, ο υλικό είναι πάρα πολύ και έχουμε μια εικόνα μέχρι στιγμής. Ναι. Η οποία, από ό,τι φαίνεται, θα μας δώσει μια πάρα πολύ καλή εκπομπή, ένα πολύ όμορφο αφιέρωμα. Βέβαια. Είπαμε τέλη Μαΐου. Τέλη Μαΐου θα έρθουμε. Πρώτο Θεός, 28 Μαΐου, 27 μάλλον θα φύγουμε από Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. 1η Μαΐου, φυσικά του Αγίου Πνεύματος. Εορτάζει, έχουμε την εορτή της στην Αγία Τριάδα. Ναι, που γίνεται πολύ ωραία πραγματικά εκεί το πανηγύρι. Ναι. Θα είμαστε και εκεί για να καλύψουμε τη γιορτή αυτή. Έχουμε πάρα πολλά να δούμε, από το ακροτήρι του Κάβο Μαλλιά βέβαια, όπως ενημερωνόμαστε, βυζαντινές εκκλησίες. Το σπήλαιο, το μοναδικό. Το σπήλαιο φυσικά, ναι. Το απολυθωμένο δάσος. Μπράβο, το απολυθωμένο δάσος. Το ενετικό κάστρο της Αγίας Παρασκευής. Mm-hmm. Πάρα πολλά. Έχουμε τον βιότοπο στη λίμνη Στρογγύλη. Τώρα τα λέμε, εσείς προφανώς τα γνωρίζετε. Από πρώτη ναι. Τώρα για εμάς είναι κάτι το καινούριο. Θα τα γνωρίσετε σύντομα. Βέβαια. Με το συνεργείο σας λοιπόν, τον πολύτιμο, τον οπερατέρ, τον καλό φίλο, έτσι. Ναι, θα είναι ο Κώστας ο Πυλακούδης. Ναι. Στις κάμερες θα είναι ο Δημήτρης ο Δαδής, ακόμη ένα άτομο. Άλλη μια κάμερα. Το τηλεοπτικό συνεργείο, ένας πολύ καλός συνεργάτης. Η Ελευθερία είναι Αλμπάντη. Βέβαια. Και πιστεύω ότι θα κάνουμε ό,τι το δυνατό περνάει από το χέρι μας για να αναδείξουμε τον τόπο όπως του πρέπει. Τη δουλειά σας τη γνωρίζουμε. Είναι υπέροχη και πραγματικά θα γίνει μια πολύ καλή δουλειά. Και βέβαια να πούμε ότι είναι μεγάλο το ντοκιμαντέρ, έτσι. Θα είναι 3 ώρες και αυτό. Ακριβώς. Βέβαια. Δύο τουλάχιστον εκπομπές στο αφιέρωμα στα Βάτικα. Γιατί από το υλικό που βλέπουμε μέχρι στιγμής δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι λιγότερο. Έτσι, όπως και στα Κύθυρα. Όπως και εδώ. Με 2 εκπομπές. Ναι. Γιατί θα ήταν κρίμα δηλαδή σε μία ώρα μέσα να δείξουμε. Ναι, όλα μα ναι, ναι. Είναι πάρα πολλά πραγματικά αυτά που πρέπει να αναδειχτούν, που πραγματικά 2 ώρες, ναι, και 3. Και η εκπομπή πότε θα βγει στον αέρα, όταν θα ολοκληρωθούν τα γυρίσματα περίπου? Δεν το γνωρίζω ακόμη. Ναι. Τώρα πιστεύω μετά στο αμέσως επόμενο διάστημα να την βγάλουμε στον αέρα. Να καταφέρουμε δηλαδή να κάνουμε και το μοντάζ. Ναι, βέβαια. Να προβληθεί. Οπότε θα έχουμε την ευκαιρία μέχρι τον τέλη Μαΐου να τα ξαναπούμε και άλλες φορές. Ακριβώς. Θα τα πούμε και από κοντά εξάλλου, κύριε Κλιματσίδα. Μεγάλη χαρά κύριε πολίτη, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά πάντα. Στη διάθεσή σας, τα χαιρετίσματά μας στην πανέμορφη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα στα Κύθυρα, στα Βάτικα και σε όλους όσους ακούνε παγκοσμίως. Και σε όσους θα βοηθήσουν για να πραγματοποιηθούν τα γυρίσματα που ξέρουμε ότι θα βοηθήσουν πάρα έτσι, με πολύ έτσι, αγάπη. Και τους ευχαριστούμε για αυτό. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Καλημέρα.